Αρναουτάκη, υπάρχει σήμερα ένα δημοσίευμα που μιλάει για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου υπάρχουν αρκετοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί που για χρόνια ήταν παγωμένοι. Είναι ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, αλλά δεν είναι μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, είναι και στα Χανιά. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούμε και έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες στο αρμόδιο Υπουργείο και με τον εντεταλμένο σύμβουλό μας, τον κύριο Αλεξάκη, και έχουμε βρεθεί ένα βήμα μπροστά. Πιστεύω με αυτή την εξέλιξη να δώσουν την ευκαιρία να προχωρήσουν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, διότι υπάρχουν χρήματα από πλευράς των ανθρώπων που έχουν αγοράσει τα οικόπεδα, δίνουν μια μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή, θα δουλέψουν πολλά επαγγέλματα, άρα είναι ευθύνη της κυβέρνησης να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτό το μεγάλο σχεδιασμό. Θα το εξηγήσω. Το νομοσχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας είναι θετικό. Είναι σε θετική κατεύθυνση. Προσπαθεί να επιλύσει χρόνια προβλήματα οικοδομικών συνεταιρισμών. Όμως, οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί της Κρήτης και ιδιαίτερα του Ηρακλείου δεν είναι σε αυτές τις προβληματικές περιπτώσεις. Δηλαδή, στις περιπτώσεις που έχουν αναπτυχθεί πάνω σε δασικές εκτάσεις ή σε περιοχές που δεν θα επιτρέπονταν. Αυτό το προβλέψαμε ήδη από τη δεκαετία του 90, τότε που έγινε η τροποποίηση της απόφασης 16 του Εσκουπού και αργότερα με την μελέτη που έγινε για τις κατάλληλες περιοχές των οικοδομικών συνεταιρισμών, ούτως ώστε όλοι οι συνεταιρισμοί και οι ιδιωτικές πολεοδομήσεις είναι καλυμμένες νομοθετικά, πολεοδομικά, χωροταξικά από αυτά τα εμπόδια. Τα μόνα προβλήματα που έχουν οι συνεταιρισμοί του Ηρακλείου είναι η χρονική καθυστέρηση της υπηρεσίας. Και αυτό το πρόβλημα έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια μετά την παρεμβατική πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης προς όλους τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και τις ιδιωτικές πολεοδομήσεις, βελτιώνοντας το χρόνο εγκρίσεων. Αυτός όμως ο χρόνος εγκρίσεων παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα μέχρι σήμερα και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Κύριε Αλεξάκη, με το νέο αυτό νομοσχέδιο πιστεύετε ότι θα δοθεί μια ευκαιρία να ξεμπλοκάρουν, να παρασυρθούν αν θέλετε και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί της Κρήτης αυτή την καθυστέρηση που μας περιγράψατε? Επαναλαμβάνω ότι το πρόβλημα σε εμάς είναι ο χρόνος απόκρισης των υπηρεσιών στην Αθήνα. Ο χρόνος έγκρισης των μελετών που υποβάλλουν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί στην Αθήνα. Βέβαια τα τελευταία χρόνια υπάρχει θετικότερο κλίμα και πιθανόν, δεν το ξέρουμε, με αυτή την εξέλιξη να πάμε πιο γρήγορα όλοι. Επαναλαμβάνω ότι η Περιφέρεια Κρήτης είναι κοντά στα προβλήματα των οικοδομικών συνεταιρισμών και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. Το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν δοθεί κάποιες άδειες και όλοι οι συνεταιρισμοί του Ηρακλείου έχουν πάει 1 ή 2 στάδια μπροστά. Έχουν εγκριθεί από το προηγούμενο στο επόμενο στάδιο. Είναι μια εξελικτική διαδικασία που κρατάει δυστυχώς πολύ χρόνο και θα πρέπει να κάνουμε υπομονή σε αυτό. Τι σημαίνει σε μπλοκάρισμα οικοδομικό συνεταιρισμό στην τοπική οικονομία? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα δουλέψουν όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την οικοδομή. Από τους μηχανικούς μέχρι τους τεχνίτες, από τις εταιρείες μέχρι τους επαγγελματίες, όλος ο κύκλος που αφορά 100 ειδικότητες επαγγέλματα θα αναμοχλευθούν τα χρήματα της τοπικής οικονομίας, βέβαια στο παρόν πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Yeah.